Κύριε Δελή, να ξεκινήσω από εσάς. Μάλλον πάει για εκτόνωση, γιατί αν ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό, οπότε σταματήσει και η απεργία πείνας, θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι μια επαναχώρηση από την πλευρά της, της συνηγόρου υπεράσπισης του Δημήτρη Κουφοντίνα. Είναι μια προσφυγή που βολεύει και την κυβέρνηση. Πάντως, δείχνει ότι αν γίνει στα πράγματα, πάμε για μια εκτόνωση, τουλάχιστον προσωρινά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται να ανοίγει μια χαραμάδα για να υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα. Αυτό ζήτημα που κυριαρχεί βέβαια στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες. Και ξέρετε, αυτό που κρινόταν τις τελευταίες μέρες δεν ήταν οι πράξεις του Κουφοντίνα, κύριε Παπαδάκη. Αυτές κρίθηκαν και νομικά και πολιτικά και ηθικά, αν θέλετε. Καταδικάστηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτό που κρίθηκε, αυτό που κρίνεται, αυτό για το οποίο συζητάμε και πρέπει να συζητάμε, είναι το δικαίωμα οποιοδήποτε κρατουμένου στη δίκη και στην αξιοπρεπή του μεταχείριση. Και ξέρετε, αυτά τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων, το ΚΚΕ τα υπερασπίζεται, κύριε Παπαδάκη, με όλη την δύναμη που διαθέτει, να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, να προστατεύεται η υγεία τους, να έχουν το δικαίωμα ακόμα και τη δυνατότητα στην εργασία. Στην εκπαίδευση παλαιότερα είχε ανακύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, επειδή έχουμε ως πηξίδα την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων, την ανθρωπιστική δηλαδή πλευρά του ζητήματος, καταψηφίσαμε και τον νόμο, τον νόμο 4760 του 20, με βάση τον οποίο αυστηροποιήθηκαν πάρα πολύ οι προϋποθέσεις για μεταγωγή κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές. Και μέσα σε αυτό το νόμο μπήκε και μια φωτογραφική διάταξη, ειδικά για τον Κουφοντίνα, και είχαμε βεβαίως την εξέλιξη της υπόθεσης που γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Εάν δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, φαίνεται, επαναλαμβάνω, να ανοίγει μια χαραμάδα. Μάλιστα. Να ανοίγει μια χαραμάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα ανοίξει και μια πόρτα για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου και για να πάψει η κυβέρνηση να επιδεικνύει, γιατί αυτό κάνει όλο το τελευταίο διάστημα, μια ανεξήγητη επίδειξη πυγμής, κρατικής πυγμής, απέναντι όχι μόνο στον Κουφοντίνα, απέναντι και σε όλους τους κρατούμενους, όπως έδειξε βέβαια το προηγούμενο διάστημα την ίδια πυγμή και απέναντι στους διαδηλωτές στα πανεπιστήμια κτλ. Είναι μια συνολική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Δελή, επειδή ανήκω σε κόμμα του κοινοβουλευτικού τόξου, όλο αυτό το διάστημα, όλα τα τελευταία λεπτά, βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας αυτό το πινκ-πονγκ της κούφιας της δικοματικής αντιπαράθεσης κομμάτων που συμφωνούν στα μεγάλα και τα σπουδαία, που καθορίζουν και τα μικρά. Για τη δήλωση Δρίτσα, καταρχήν, θα ήθελα να πω μια ανεξήγητη κατά την άποψή μας δήλωση, γιατί αυτή πυροδότησε αυτή την αντιπαράθεση και την αντίδραση Γεωργιάδη. Μια δήλωση Δρίτσα, η οποία όσο και αν επιχειρήθηκε εκ των υστέρων να στρογγυλευτεί, αντικειμενικά, κύριε Παπαδάκη, έριξε νερό και μάλιστα πολύ νερό στο μήλο της κυβερνητικής προπαγάνδας, ενώ δεν νομίζουμε ότι βοήθησε καθόλου, αντίθετα μάλλον υπονόμευσε, την προσπάθεια να έχει μια θετική κατάληξη η υπόθεση γύρω από την αξιοπρεπή μεταχείριση του κρατούμενου Κουφοντίνα. Περί αυτού πρόκειται και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση περισσεύει. Αυτή η δήλωση Δρίτσα πυροδότησε την αντίδραση Γεωργιάδη και βλέπουμε από χθες το βράδυ και όλη μέρα σήμερα μια αντιπαράθεση άνευ ουσίας. Όμως θα ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τα ζητήματα της υγείας, γιατί κυριαρχούν σήμερα, κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αποδεικνύεται, δεν ξέρω αν μ' ακούτε, αποδεικνύεται ξεκάθαρα μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ότι τα αλλεπάλληλα lockdown δεν αποτελούν λύση. Λύση αποτελούν και πρέπει να αποτελούν οι έλεγχοι στους μεγάλους χώρους δουλειάς, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη διασπορά του ιού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας. Εκεί πρέπει να κατευθυνθούν οι έλεγχοι, εκεί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με αποστάσεις, στα σχολεία, και όχι βεβαίως να κουνάει η κυβέρνηση συνέχεια το δάχτυλο στον κόσμο για τα πάρκα ή για τις συγκεντρώσεις. Και όχι άλλα εμβόλια σε γαλάζια στελέχη. Αυτό λέμε και βέβαια, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας το είπε σήμερα, σας παρακολουθώ κάθε μέρα και σήμερα από το πρωί, σας το είπε και γιατρός από τον Ευαγγελισμό σήμερα το πρωί, ότι πρέπει επιτέλους την ώρα που ο δημόσιος τομέας της υγείας κυριολεκτικά υποφέρει και έχει φρακάρει, θα πρέπει να επιταχθεί επιτέλους ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Δεν μπορεί αυτός να θησαυρίζει
και να παρασυρθεί σε βάρος του, και να κερδοσκοπεί. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα. Μάλιστα, κύριε Αυτό Δελή. Πρέπει να διεκδικήσει ο κόσμος, έτσι ώστε βεβαίως μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα του συστήματος υγείας να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση. Τώρα, και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Δελή. Δεν έχουμε χρόνο. Για τις διακηρύξεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το σύστημα υγείας, γιατί δεν τα έκανε για όλα αυτά τα 5 τελευταία Μάλιστα. χρόνια. Κύριε Γιαννούλη, μια κουβέντα μόνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Δελή, δεν έχουμε. Του ιδιωτικού τομέα, αυτό που είναι η ιδιωτική του συστήματος.